Αγαπητοί φίλοι, είμαστε εδώ για να σας παρουσιάσουμε τη νέα μας συλλογή «Νομίσματα της Αρχαίας Ελλάδας», που θεωρούμε ότι είναι μία από τις πιο ωραίες συλλογές που έχουν κυκλοφορήσει ποτέ. Και αυτό χάρη στη μοναδική ομορφιά, τη μεγάλη ιστορική αξία που έχουν τα αρχαιοελληνικά νομίσματα. Οι αρχαίοι Έλληνες δεν ήταν οι πρώτοι που έφτιαξαν νομίσματα, ήταν όμως οι πρώτοι που είδαν τα πολύτιμα κομμάτια μετάλλου και ως έργα τέχνης, δημιουργώντας το πρότυπο που ευλαβικά προσπαθούν να ακολουθήσουν οι νεότεροι. Η συλλογή αποτελείται από 40 τόμους και κάθε τόμος περιέχει ένα πανέμορφο επάργυρο ή επίχρυσο αντίγραφο αρχαιοελληνικού νομίσματος και ένα τεύχος με όλα τα ιστορικά και πραγματολογικά στοιχεία. Μαζί, η συλλογή προσφέρει ένα πρωτότυπο σύστημα αρχαιοθέτησης που θα το δούμε αναλυτικά στη συνέχεια, με δύο άλμπουμ, σε καθένα από τα οποία τοποθετούνται 20 νομίσματα και 20 τεύχη. Έτσι, τα νομίσματα είναι ταυτόχρονα ευπαρουσίαστα και ευπρόσιτα, ενώ είναι απόλυτα προστατευμένα και ευκρινώς ταξινομημένα. Τα δύο άλμπουμ μοιράζονται δωρεάν στους τόμους 5 και 18. Εκτός από τους δύο πρώτους τόμους, όλοι οι επόμενοι έχουν τιμή 12,95 ευρώ και κυκλοφορούν ένα 15ήμερο, έτσι ώστε η μηνιαία δαπάνη για ένα συλλέκτη να είναι περίπου 26 ευρώ το μήνα. Ωστόσο, εάν εγγραφεί κάποιος συνδρομητής, θα κερδίσει έκπτωση 5% δωρεάν αποστολή στη διεύθυνσή του και δύο υπέροχα δώρα. Περισσότερα για τις συνδρομές μπορείτε να δείτε στο www.radshop.gr αλλά και στο ειδικό βίντεο συνδρομών που θα βρείτε σύντομα στο κανάλι μας. Ο πρώτος τόμος που έχουμε στα χέρια μας έχει τιμή γνωριμίας 4,95 ευρώ και προσφέρει τον επάργυρο Στατήρα Αιγίνης 6ου με 5ου αιώνα, επάργυρο, με τη χελώνα και το σήμα της Alpha Bank, που είναι το πρώτο ελληνικό και ευρωπαϊκό νόμισμα. Βγάζοντάς τον από τη συσκευασία, θα βρούμε το επάργυρο νόμισμα μέσα σε ένα ειδικό προστατευτικό σακουλάκι, μαζί την μαύρη θήκη για την τοποθέτηση του νομίσματος στο άλμπουμ. Περισσότερα γι' αυτό παρακάτω. Μέσα στο πρώτο τεύχος θα βρούμε όλα τα ιστορικά και πραγματολογικά στοιχεία για αυτό το ιστορικό νόμισμα και όπως θα δείτε εδώ στο πλάι υπάρχουν δύο μεταλλικά άγκιστρα σε σχήμα ωμέγα που επιτρέπουν την εύκολη τοποθέτηση του τεύχους μέσα στο άλμπουμ, χωρίς τρυπήματα. Ο δεύτερος τόμος που επίσης έχουμε στα χέρια μας έχει επίσης τιμή γνωριμίας 9,95 ευρώ και προσφέρει το επάργυρο Τετράδραχμο Αθηνών του 5ου αιώνα, το παγκόσμιο νόμισμα του Χρυσού αιώνα. Ήταν το δολάριο της εποχής. Και εδώ, το υπέροχο αυτό επάργυρο νόμισμα είναι προστατευμένο μέσα στο ειδικό προστατευτικό σακουλάκι, με την μαύρη θήκη για τοποθέτηση στο άλμπουμ. Ο τρίτος τόμος που δεν έχει ακόμα παραχθεί έχει κανονική τιμή 12,95 ευρώ, όπως και όλοι οι επόμενοι, και προσφέρεται ο επίχρυσος Στατήρ Σάμου του 5ου αιώνα. Ένα υπέροχο, άτυπο νόμισμα που ήταν φτιαγμένο από ήλεκτρον, ένα φυσικό κράμα χρυσού και αργύρου που έχει χρυσό χρώμα, γι' αυτό και το νόμισμά μας είναι επίχρυσο. Είναι από τις λίγες περιπτώσεις χρυσών νομισμάτων στην αρχαία Ελλάδα, μιας και κυριαρχούσαν τα ασημένια. Στον τέταρτο τόμο, το επάργυρο Τετράδραχμο Θράκης του 3ου αιώνα, με το πορτρέτο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, πάμε τώρα να δούμε το πρωτότυπο σύστημα αρχαιοθέτησης αυτής της πανέμορφης συλλογής. Εδώ έχουμε τη διαφανή σελίδα των 20 νομισμάτων που θα βρείτε μέσα στο άλμπουμ. Είναι από καθαρό πλαστικό PVC που έχει μεγάλη διαφάνεια και έχει 20 τσέπες, μέσα στις οποίες μπαίνουν τα 20 νομίσματα καθενός από τα δύο άλμπουμ. Η τοποθέτηση κάθε νομίσματος γίνεται με χρήση της μαύρης θήκης που συνοδεύει το καθένα. Όπως θα δείτε, η μαύρη θήκη έχει δύο διαφανή παράθυρα και μια πίκμαση στη μέση έτσι ώστε να διπλώνεται στα δύο. Την τζακίζουμε στην πίκμασή της. Βάζουμε το νόμισμα στη μία πλευρά και διπλώνουμε πάνω της την άλλη. Πιάνουμε την θήκη με το νόμισμα και την τοποθετούμε προσεκτικά στην πρώτη θέση της διαφανούς σελίδας νομισμάτων. Προσοχή,
η σελίδα των νομισμάτων να έχει τις τρύπες στήριξης στα αριστερά μας, έτσι όπως θα μπει στο άλμπουμ. Βάζουμε τα νομίσματα έτσι ώστε να φαίνεται ο εμπροστότυπος, εδώ η χελονίτσα, όταν οι τρύπες της σελίδας είναι στα αριστερά μας. Προσέξτε ότι για λόγους καλύτερης εμφάνισης, οι σχισμές των τσεπών της διαφανούς σελίδας είναι πίσω από την πρόσωψη, όταν έχουμε τις τρύπες στήριξης στα αριστερά μας. Προσέξτε επίσης ότι στο κάτω μέρος κάθε τσέπης υπάρχει μια εγκοπή που μας επιτρέπει να σπρώξουμε λίγο τη μαύρη θήκη προς τα πάνω, έτσι ώστε να τη βγάλουμε και να πάρουμε το νόμισμα στα χέρια μας. Για να δούμε. Βγαίνει έτσι. Και ξαναμπαίνει έτσι. Τώρα θα κάνουμε την ίδια διαδικασία για το δεύτερο νόμισμα. Τσάκισμα, δίπλωμα, τοποθέτηση στη διαφανή σελίδα. Πολύ ωραία. Περνώντας τώρα στο άλμπουμ, δεν έχουμε ακόμα το πραγματικό δείγμα να σας δείξουμε, θα το έχουμε όμως σε λίγες μέρες. Έχουμε ένα πρόπλασμα που μας δείχνει τα πάντα. Αρχικά, το άλμπουμ έχει δύο κρίκους όπου μπαίνουν τα τεύχη και η σελίδα με τα νομίσματα. Βάζουμε τα δύο τεύχη, πάνω από τα τεύχη βάζουμε τη σελίδα με το ωραίο κόκκινο φόντο και πάνω από το φόντο βάζουμε τη διαφανή σελίδα με τα νομίσματα. Στη συνέχεια, βάζουμε τη σελίδα με το εξώφυλλο και κλείνουμε τους κρίκους. Αν τώρα γυρίσουμε τη σελίδα του εξωφύλου, θα δούμε ότι έχει πίσω της μια εικόνα και των 20 νομισμάτων της συλλογής, όπως μπαίνουν στη δεξιά διαφανή σελίδα των νομισμάτων. Έτσι λοιπόν, μπορούμε να βάζουμε τα νομίσματα εύκολα στη σειρά τους και όταν τα βγάζουμε, για να τα δούμε, μπορούμε να τα ξαναβάζουμε σωστά. Ένα ειδικό σημείο που πρέπει να αποφασίσει καθένας μόνος του είναι σε ποια κατεύθυνση θα βάλει τις θήκες μέσα στις τσέπες της διαφανούς σελίδας, για να προστατεύσουμε τα νομίσματα από διαφυγή σε περίπτωση ανατροπής του άλμπουμ. Π.χ. αν μας πέσει από τα χέρια, θα πρέπει κανείς να βάλει τις μαύρες θήκες με την κλειστή πλευρά προς τα πάνω. Ωστόσο, αν κάποιος θέλει να τα βγάζει πιο εύκολα, μπορεί να βάλει την κλειστή πλευρά της μαύρης θήκης προς τα κάτω. Επίσης, μια άλλη τεχνική που εφαρμόζουν πολλοί συλλέκτες για να έχουν τα νομίσματα πάντα κεντραρισμένα είναι να βάζουν 4 συνδετήρες στα άκρα της θήκης. Αυτό βέβαια δεν μας αφήνει να πάρουμε το νόμισμα στα χέρια μας χωρίς να χαλάσουμε τη θήκη. Ωστόσο, καθένας θα κρίνει μόνος του τι προτιμάει. Αυτά για την ώρα, αγαπητοί φίλοι. Ελπίζουμε να σας αρέσει και να απολαύσετε τη νέα μας συλλογή. Τώρα μια εκπληκτική συλλογή. Νομίσματα της αρχαίας Ελλάδας. Μεταλλικά επάργυρα. Μαζί όλα τα ιστορικά στοιχεία. Στα περίπτερο ο πρωτοστόμος μόνο 4,95.